Εδώ είμαι, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου. Και φτάνουμε προς το τέλος αυτής της χρονιάς. Και φτάνουμε γενικότερα προς το τέλος αυτής της δεύτερης σεζόν των Insta Lives μέσα από το Instagram. Βλέπω συντονίζεται σιγά σιγά όλοι και αυτό μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Πολλά φιλάκια να δώσω σε όλους σας και να σας δώσω και λίγο χρόνο να συντονιστείτε. Λοιπόν, είπα ότι είναι το τελευταίο live που κάνουμε για φέτος, για το 2020. Και φέτος, και αυτό που γίνεται σήμερα, είναι να ολοκληρώνεται τα 80 Insta Lives που έχω κάνει για το 2020. Ξεκίνησαν από την καραντίνα, σαν μια ιδέα τότε της πρώτης καραντίνας, περίπου στο Πάσχα. Συνεχίστηκαν τώρα με τη δεύτερη αυτή καραντίνα και ολοκληρώνει τη δεύτερη σεζόν. Πάμε δυναμικά να φορτσάρουμε για να έρθει και η τρίτη σεζόν με ακόμα πιο δυνατά ονόματα, ακόμα πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα γύρω από αυτά τα άτομα τα οποία θα φιλοξενήσω μέσα το 2021. Πάνω απ' όλα όμως, το 2021, αν μη τι άλλο, είναι το καλύτερο από κάθε άλλη χρονιά και σίγουρα και από αυτήν. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube όπου ανεβαίνουν όλα τα Insta Lives που κάνουμε εκεί πέρα. Και σήμερα, όπως είπαμε, θα είναι και το 80, οπότε θα ολοκληρωθεί έτσι αυτή η σεζόν. Και όποιος το έχασε, το βλέπετε και εδώ μέσα από το Instagram. Η σημερινή μου καλεσμένη είναι μια αγαπημένη μου παίκτρια από το Big Brother νέας εποχής, όπως χαρακτηρίστηκε και χαρακτηρίζεται ακόμα. Θα δούμε αν θα υπάρξει και δεύτερο Big Brother. Εδώ είμαστε για να τα δούμε όλα και να τα ζήσουμε όλα. Είναι η Χριστίνα Ορφανίδου. Είναι κανονική ακόμα παραπάνω. Είμαστε περισσότερο αληθινοί. Και γι' αυτό θα μας το επιβεβαιώσει και η Χριστίνα Ορφανίδου. Νάτι. Νάτι, κούκλα μας. Γεια σου, Τζόρτζ. Καλησπέρα. Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς είσαι? Τι να κάνω κι εγώ μέσα στην καραντίνα, κλεισμένη μέσα στο σπίτι, τι να κάνω. Όλοι τα ίδια τραβάμε αυτές τις μέρες. Όλοι τα ίδια. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που τα λέμε, που καταφέραμε να τα πούμε. Και εγώ. Ξέρω και ότι εγώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί όροι, πάρα πολλές, κάποιος χρόνος που πρέπει να περιμένει κάποιος. Είναι δύσκολο αυτό με τα συμβόλαια, το ξέρω, το έχω ζήσει και με άλλους, ας πούμε. Είτε ανήκουν σε μια δισκογραφική εταιρεία, είτε ανήκουν στην τηλεόραση. Τα ξέρω όλα αυτά. Αχ, καλά, εδώ πέρα έχει και επιλογή να βάλω και φίλτρο, δες εδώ. Βέβαια, βέβαια, βάλω. Βάλω λίγο αυτό να φαίνεται πιο ωραίο το... Αλαμπυρίζουμε. Το δέντρο, τέλεια. Γιορτές είναι. Θα τρελαθώ. Αν δεν λαμπυρίζουμε τώρα, πότε. Εδώ, έχει και ψεύτικα μάτια. Παναγίτσα μου, πλάκα κάνω, θα βγάλω. Θα το βγάλω, χαβαλέ κάνω, χαβαλέ κάνω. Ούτε εσύ ούτε εγώ χρειαζόμαστε τα ψεύτικα. Είμαστε μια χαρά, είμαστε μια χαρά, δεν μπορώ να πω. Με βλέπεις καλά, έτσι. Μια χαρά, μια χαρά. Ελπίζω να μην κάνει καθόλου διακοπές, γιατί όχι, είμαι όχι, με, τα, όχι. Με τα μεγαμπάκια. Λοιπόν, Θεσσαλονικιά και εσύ. Εγώ είμαι Τούμπα. Κάτω Τούμπα μένω. Έχω ζήσει και εγώ πολλά χρόνια στην Τούμπα. Άνω Τούμπα, βέβαια. Άνω εκεί Τούμπα, κάτω το γήπεδο, ακριβώς εκεί πέρα στο γήπεδο. Είναι πολύ ωραία περιοχή. Καλά κάνεις. Ήρθες στη Θεσσαλονίκη. Βέρος είσαι. Βέρος είσαι. Ναι, εδώ γέννημα θρέμα. Δεν ήρθε να γνωριστούμε από κοντά. Όντως. Παρόλο που είμαστε πολύ μικροί σαν πόλη γενικότερα και πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Είμαστε πάρα πολύ μικροί. Πάρα πολύ μικροί. Χωριό είμαστε. Χωριό. Ναι, δηλαδή δεν μπορούσε να κρυφτείς από πουθενά αυτό το πράγμα. Άμα θέλει να κρυφτείς και να τα κρατήσεις πράγματα ιδιωτικά, το καταφέρνεις. Δεν σου έχει τύχει όμως να πας για ένα καφέ και να δεις κάποιον πρώην εκεί. Αυτό δεν είναι καθόλου πρόβλημα. Εδώ έχει τύχει να είμαι σπίτι μου και να έχουν πει ότι ήμουν κάπου αλλού που με είδανε κιόλας με τα ίδια τους τα μάτια. Αυτό έχει συμβεί πολλές φορές. Αλήθεια, γιατί μοιάζεις κάποια άλλη. Εντάξει, είμαι μελαχρινή, μια γυαλιά κοκάλινα. Πόσες κοπελίτσες μου στέλνουν μηνύματα στο Instagram ότι μου λένε ότι σου μοιάζω, μου λένε ότι σου μοιάζω και δεν μοιάζουμε σχεδόν καθόλου τις περισσότερες φορές. Αλλά έτσι τα πράγματα, τι να κάνουμε. Ανέβηκες τώρα, ήσουν με την Αφροδίτη, έτσι σε φιλοξένησε η Αφροδίτη. Έχω κατέβει Αθήνα και έχω ξαναγυρίσει αρκετές φορές λόγω των γυρισμάτων και όταν ήμουνα. Καλεσμένη μία εβδομάδα μετά που είχα βγει εγώ και για τον τελικό και έτσι και εκεί ήμουν και κατέβηκα μια βόλτα στο casting για το Survivor, αυτό το λέω τώρα πρώτη φορά. Αυτό θα σε ρωτούσα. Ναι, έχει γραφτεί παντού, έχει γραφτεί παντού, με έχουν ρωτήσει από πολλά κανάλια και εκπομπές, αλλά δεν ήθελα να μιλήσω γιατί ήταν ανούσιο νομίζω. Οπότε... Πέρασες δηλαδή από casting. Όχι, δεν πέρασε από casting. Όχι. Είχα μία πρόταση, απλά επειδή εγώ είχα δηλώσει και στο Big Brother ότι έχω αναπνευστικά προβλήματα και γενικώς έχω κάποιες αλλεργίες. Για μένα το Survivor θα ήταν το χειρότερο παιχνίδι που θα μπορούσα να πάρω μέρος.
καλύτερα. Έχω καλή φυσική κατάσταση, αλλά δεν θέλω να ταλαιπωρούμε κιόλας. Και με τον κορονοϊό, με τα αναπνευστικά, δεν είμαστε για τέτοια. Καλά, ναι, όχι, όχι, καλά. Καλύτερα καναπέ να βλέπουμε, να σχολιάζουμε. Ό,τι έκανε ο κόσμος με εμάς, το κάνουμε κι εμείς τώρα. Παρ' όλα αυτά, θα ήταν κάτι που θα ήθελες να ζήσεις, ρε παιδί μου. Το Survivor. Ναι. Θα το έκανες. Αν δεν είχες αυτό το πρόβλημα τώρα, γενικά, θα μπορούσες εσύ να πας έτσι να ζεις, γιατί είδαμε χθες ούτε τους διάσημους. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Προφανώς δεν ήξεραν πού πάνε. Απίστευτο ήταν. Ήταν απίστευτο. Ναι, πολύ. Μα με τη μία μπήκανε μέσα οι άνθρωποι και τους βάλανε μια πίστα τεράστια. Και κουράστηκαν ήδη. Κολύμπη, σκαρφάλωμα, στόχο, αντοχή. Είχε τα πάντα. Είχε τα πάντα. Οπότε, να σου πω την αλήθεια. Δύσκολο. Νομίζω είναι το πιο δύσκολο reality. Σωματικά. Ψυχολογικά είναι το Big Brother. Σωματικά είναι το Survivor. Είχες κάνει κάποιες έτσι παλαιότερες φορές απόπειρα να πάρεις μέρος σε κάποια άλλα reality? Εγώ γενικώς είμαι άνθρωπος που δεν παρακολουθώ τηλεόραση και γενικώς δεν... Άμα ήθελα να ασχοληθώ με τη showbiz, νομίζω θα το κυνηγούσα σε νεαρότερη ηλικία, όχι τώρα. Δεν έχω δηλώσει συμμετοχή σε κανένα άλλο, ούτε τηλεπαιχνίδι, ούτε reality, και όπως έχω δηλώσει, την μπήκα στο Survivor, το είχα δει στον ύπνο μου 3 χρόνια πριν υπάρχει καν το Survivor στα σκαριά κάποιου καναλιού. Και μόλις είδα ότι βγάλανε διαφήμιση, αμέσως δήλωσα συμμετοχή και τους το είπα. Τους λέω, μη μου κάνετε, λέω, ερωτήσεις, λέω, θα με πάρετε εμένα. Λέω, το είδα στον ύπνο μου, το ξέρω. Στο so Big Brother του Survivor. Είναι επειδή συζητάμε γι' αυτό, μπερδεύτηκα. Ναι, για το Big Brother. Ναι. Πώς σου φάνηκε η Αθήνα? Εμείς Θεσσαλονίκη. Μετακομίζω. Λίγο, ρε παιδί μου. Μετακομίζω. Α, ναι, αλήθεια. Με την καινούργια χρονιά. Ναι, μετακομίζω. Ναι. Κοίτα, όπως και να το κάνουμε, η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Όλες οι δουλειές είναι εκεί. Αν θέλεις να αναπτυχθείς οποιοδήποτε τομέα, πρέπει να περάσεις και από την Αθήνα για να δοκιμάσεις τις δυνατότητές σου. Απλά για εμάς τους Θεσσαλονικείς, κάποιες φορές, επειδή μου έχουμε μάθει σε ένα άλλο τρόπο ζωής, είμαστε λίγο εδώ πέρα, ξέρεις, πιο γειτονιές, πιο άνθρωποι της επικοινωνίας. Λίγο εκεί πέρα, λίγο κάπως αισθανόμαστε, ξέρεις, διαφορετικά. Ναι, αλλά νομίζω ότι την έχουμε ζήσει αρκετά τη Θεσσαλονίκη. Την αγαπάμε, τη λατρεύουμε, είναι ο ερωτάς μας, αλλά κάποια στιγμή έχετε κορισμός, κυρίως στα επαγγελματικά αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Γιατί, ας πούμε, δεν έχεις ποιον να γνωρίσεις πλέον εδώ πέρα. Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Α, μπράβο. Αυτό που λέγαμε στην αρχή πριν. Ναι, 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 ναι. Δεν έχεις πολλές επιλογές. Οπότε με νέους στόχους το 2021. Δεν είναι νέοι στόχοι. Είναι κάποια πλάνα τα οποία θα τα έκανα ούτως ή άλλως. Είτε έμπαινα είτε δεν έμπαινα στο παιχνίδι. Απλά η αναγνωρισιμότητα που πήραμε μας δίνει ένα boost παραπάνω για να ανοίξουν περισσότερες πόρτες. Εγώ, όπως γνωρίζετε, ασχολούμαι με το πόκερ, με το online gaming, με το streaming που έχει πρόοδο αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Το YouTube, το Instagram, τα social media γενικώς είναι πλέον εργαλείο για δουλειά. Οπότε, αν το έχεις ανοίξει την υπομονή και το κυνηγήσεις, μπορείς να κάνεις κάτι σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω καθόλου πόκερ, να σου πω την αλήθεια. Αν δεν χρειάζεται να μάθεις, αρκετά έχεις το κεφάλι σου, φαντάζομαι. Είναι εύκολο ή δύσκολο? Είναι εύκολο να μάθεις, να καταλάβεις τους κανόνες, να κατανοήσεις πώς παίζεται, αλλά για να το ανέβεις ένα level παραπάνω, θέλει και εξάσκηση. Πώς έφτασες να το κάνεις αυτό επαγγελματικά εσύ? Από μικρή ηλικία μου άρεσαν πολύ τα αγορίστικα. Οι αγορίστικες συνήθειες, τα ενδιαφέροντα. Είχα ξεκινήσει να παίζω online gaming, τότε ήταν μεσορανούσε το Counter-Strike, Steam 1.6 version. Έπαιζες καθόλου εσύ Counter-Strike? Όχι. Μπουμ-μπουμ, παιχνιδάκια. Όχι, όχι. Όταν λοιπόν πέρασα στο πανεπιστήμιο, γιατί δεν έχω πει τι έχω σπουδάσει, έχω σπουδάσει γεωπόνος, είμαι γεωπόνος. Τέλεια. Sorry, στο τέλειο, ναι. Άρχισα να δουλεύω και έπιασα δουλειά σε ίντερνετ καφέ. Εκεί πέρα παίζανε όλοι παιχνίδια, έβλεπα κι εγώ. Ζήλεψα, κάθισα, έπαιξα. Έφτασα σε σημείο να κάνω γυναικεία ομάδα, Counter-Strike. Τότε υπήρχαν πολλές γυναικείες ομάδες. Παίρναμε μέρος σε τουρνουά. Γενικώς ήμασταν μέσα στα ίντερνετ καφέ. Και αυτοί που παίζανε Counter-Strike, περνώντας τα χρόνια, το γυρίσανε στο πόκερ. Οπότε, ξέρεις, συνέχισε κι εγώ μαζί τους. Απλά μου άρεσε πάρα πολύ και το εξέλιξα. Μπράβο, μπράβο. Yeah. Με την Ιαπωνία τίποτα. Το αφήσαμε εκείνο, άστο. Αυτό για να χαρούν οι γονείς μου.
Εγώ μετά έκανα κάποια σεμινάρια marketing, διαφήμιση, γενικώς με το Photoshop. Καταλαβαίνεις. Ειδικά τώρα το marketing στο ιντερνετικό κομμάτι, στα social media, βοηθάει πάρα πολύ να ξέρεις πώς να πουλάς, πώς να διαφημίζεις, τι Σίγουρα, κινήσεις να σίγουρα, κάνεις, σίγουρα. τρίκ Και κτλ. Ναι. παίζει ρόλο αυτό. Με ρωτάνε από κάτω πότε θα κυκλοφορήσεις καινούριο βίντεο. Τι βίντεο. Τι βίντεο, ναι. Βίντεο. Ετοιμάζω Επίσης. βιντεάκια για πόκερ, για online μαθήματα. Α, Για ωραία. αυτούς που ενδιαφέρονται για αυτό το κομμάτι. Αυτά θα ανέβουν κάπου. Είμαι σε συμφωνία με μία εταιρεία, δεν θέλω να πω τώρα Ναι. επωνυμία, η οποία ασχολείται με αυτό το κομμάτι και θα συνεργαστώ πλέον μαζί τους. Ωραία, τέλεια. Οπότε θα κάνω αυτό που έκανα και πριν. Απλά λίγο πιο εξελιγμένο. Λοιπόν, Σοφία και Χαγιάς Ντίντι, Οργανίδου, Α, η Ορφανίδου, καλύτερη καλά, γράψτε το σωστά, Οργανίδου, βρε. Πες το όνομά μου, Οργανίδου, πες το σωστά. Θες να βρήσεις, πες σωστά το όνομά μου τουλάχιστον. Καρμελίνα, μου γράψτε το καλά, η καλύτερη τετράδα, λέει, Ορφανίδου. Ναι, και η Σοφία τώρα. Μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα για τη Σοφία. Έχει δηλώσει η Σοφία ότι μετά την πρωτοχρονιά, μόλις τρώσουν λίγο τα πράγματα και σε αυτήν, γιατί βγήκε τελευταία. Οπότε θέλει να στρώσει λίγο τις δουλειές της η κοπέλα, να δει τι γίνεται με τα μίντια, να δει την οικογένειά της. Έχει πολύ κόσμο. Θα κάνει και αυτή live. Θα βρεθούμε και κάτω. Ούτως ή άλλως, εγώ μετακομίζω εκεί κοντά στην περιοχή με τη Σοφία και την Αφροδίτη για να είμαστε κοντά. Θα κρατήσεις την παρέα με τα κορίτσια, Εγώ κάνω παρέα με αυτούς που έκανα και μέσα στο παιχνίδι, κάνω και έξω. Δεν έχω να αλλάξω κάτι, ούτε να κάνω κάποιο μπιφτέκι όπως κάνανε πολλοί που με άλλους κάναν παρέα στην αρχή, με το που βγήκανε και είδανε τι γίνεται, αλλάξανε ρότα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Άλαβα, ναι. Δεν μου λες την Άννα Μαρέα τη συνεχάρικης εσύ. Ναι, στα Ναι. παρασκήνια. Ναι, τη Εκείνη συνάντησα. σε Ήταν πλησίασε. πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν Α. χρειαζόταν να με πλησιάσει αυτή, την πλησιάσαμε όλοι. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Βέβαια, ήταν λίγο στα χαμένα, γιατί ξέρεις, ο εγκλισμός και όλο αυτό το. Αυτή η φόρτιση συναισθημάτων που είχε εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν ακριβώς για να κάτσει να κάνει συζήτηση. Καλά, σίγουρα, γιατί Συγχαρητήρια, κάποιο μπράβο σου δυσμευτικό κτλ. μείνει Καλό εκεί κουράγιο. μέσα. Ναι, φτάνει, φτάνει. Τι Είχε παραπάνω. ξεφύγει λίγο η κατάσταση ούτως ή άλλως. Ναι. Τελικά, το Χρήστο με τον Παναγιώτη κατάφερε να του ξεχωρίζει. Παιδιά δεν μοιάζουν τόσο πολύ. Δεν μοιάζουν. Εγώ δεν έχω Όχι, προσέξει όχι. διαφορά, Όχι, όχι. αλήθεια. Είναι πολύ διαφορετικοί. Καταρχήν είχαμε φτάσει σε σημείο μέσα στο σπίτι να τους αναγνωρίζουμε και από πίσω, από την πλάτη ή από τη φωνή τους. Έχουν πολύ μεγάλες διαφορές και στο πρόσωπο και στον τρόπο ομιλίας, στο περπάτημα, στο πώς μιλάνε. Πολλές διαφορές έχουν. Δεν μοιάζουν. Εσύ είχες έρθει πιο κοντά με τον Χρήστο, Όχι, όχι. με τον Παναγιώτη. Ναι. Γι' αυτό σου πάντα ξέρω να τους ξεχωρίζω ακόμα, είδες. Έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Ο ένας είναι Έγινε πιο καμιά σοβαρός. προσπάθεια προσέγγισης είτε από σένα είτε από εκείνον. Για πότε λες, για Τώρα μετά. που έχει τελειώσει το παιχνίδι, που είστε έξω και οι δύο. Δεν υπάρχει λόγος νομίζω. Τα άτομα με τα οποία ήμασταν μέσα στο παιχνίδι, δεν είναι υποχρεωτικό μετά το παιχνίδι να κάνουμε και παρέα μαζί τους. Γιατί Όχι, ρε καλώς ή παιδί μου, γιατί κακώς. κοιτάξτε, είχατε ένα παιχνίδι μεταξύ σας, το είχατε. Ναι. Διαφορετικό παιχνίδι. Λέω, ρε παιδί μου, πως έξω, γιατί όχι να ολοκληρωθεί αυτό το παιχνίδι, με όποιο τρόπο. Αυτό εννοώ. Μπα, όχι, Δεν δεν. ήθελες εσύ. Όχι, δεν ήταν κοινό αυτό. Νομίζω έληξε όλο αυτό το σκηνικό μέσα στο παιχνίδι. Δεν έμεινε κάτι στη μέση για να συνεχιστεί έξω. Ο καθένας είπε την άποψή του και τελείωσε η υπόθεση. Άλλωστε, όταν είσαι κλεισμένος σε ένα σπίτι και αρχίζει και αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα που γίνεται τριγύρω σου και καταλαβαίνει πώ πάει το έργο, μετά αρχίζει και βαριέσαι και πρέπει να ασχοληθεί με κάτι για να μην βαριέσαι. Και από όσα πράγματα έχω δει μέχρι τώρα, πολλοί κάνανε κάποιες παρέες μόνο και μόνο για να έχουν κάποια παρέα και να έχουν να μιλάνε λίγο Σίγουρα, σίγουρα, μέσα. σίγουρα και για να υπάρχει όλο αυτό το, ξέρεις, το τι εκπέμπουν έξω. Ναι. Εμείς δεν Αλλά, σκεφτόμασταν. Οι περισσότεροι ναι. δεν σκεφτόμασταν το τι γίνεται έξω. Παρ' όλο αυτό όμως δεν θα ήταν κακό, ρε παιδί μου. Εντάξει, σίγουρα δεν ξεκινάς να πάρεις μέρος σε ένα reality για να γνωρίσεις κάποιον ερωτικά, αλλά δεν θα ήταν και άσχημο να σου αρέσει κάποιο σαν αγόρι, σαν άνθρωπος, παιδί μου, και να ήθελες απ' έξω λίγο να το ζήσεις παραπάνω. Ναι, το θέμα είναι για ποιο λόγο έρχεσαι κοντά με κάποιον. Γιατί σε φυσιολογικές συνθήκες δεν υπήρχε περίπτωση να έρθουμε κοντά εμείς οι δύο, γιατί δεν ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες. Το Αλήθεια. μόνο καλό που έχει αυτό το παιδί είναι ότι είναι ευχάριστος, έχει πλάκα,
Με τον αδερφό σου ήταν πιο σοβαρός. Ήταν άντρας εσένα από τους παίκτες, ποιος θα σου άρεσε για κάτι παραπάνω? Είχα πει ότι άμα στα τον δικά μου τα γούστα, στα δικά μου ναι. τα γούστα, είχαμε την ευκαιρία τον άλλον να τον γνωρίσουμε σαν χαρακτήρα. Οπότε και να σ' άρεσε κάποιος εξ αρχής. Δηλαδή τον γνωρίζει απευθεία σαν χαρακτήρα, κοιμάσαι, ξυπνάσαι, τον βλέπεις ναι, το πρωί, ναι. πώς είναι να ανταστρέφεται. Δηλαδή απομυθοποιείται όλο. Το εμφανισιακό απομυθοποιείται και είναι λογικό. Γιατί άλλο να βλέπεις ένα αγόρι φτιαγμένο, ντυμένο έξω και να σε πλησιάσει και να σου πει αυτά που διαλέξει εκείνος να σου πει για το χρόνο που θα είσαι μαζί του, και άλλο να τον δεις κάθε μέρα. Εμφανισιακά, σε σχέση με τις προηγούμενες μου σχέσεις, ο Γρηγόρης ήταν πιο κοντά στα... σε αυτά που μου αρέσουν εμφανισιακά. Ναι, είμαι ελεχρινός. Και αυτός αποκαλύφθηκε προς το τέλος, βέβαια. Δεν νομίζω. Όχι καλά. Γι' αυτό διαφημιστικό ήταν. Για να κάνει λίγο χαβαλέ. Μωρέ, σιγά τώρα, σιγά. Από ό,τι είδατε στα επεισόδια, μια χαρά ήταν μπροστά μου και από πίσω μου έκραζε από τα πρώτα επεισόδια. Οπότε δεν νομίζω να αποκαλύφθηκε καθόλου. Νομίζω για να πάρει περισσότερο, πώς το λένε, ένα χιλικό χαβαλέ η τελευταία εβδομάδα. Μας ρωτάνε από κάτω αν έχεις την ευκαιρία θα ξαναέμπαινε στο σπίτι. Όχι. Με έχουν ρωτήσει και από τον Κόζη που έδωσα μια τελευταία συνέντευξη στον τελικό που μου το ρωτήσαν. Λέω, θα προτιμούσα να είμαι στην παραγωγή, γιατί νομίζω η παραγωγή είναι λίγο πιο ενδιαφέρουσα από τους παίκτες μέσα στο παιχνίδι. Ξέρεις, η πλοκή πώς γίνεται, πώς γίνονται τα πλάνα, οι δοκιμασίες, όλα αυτά. Το μοντάζ είναι πολύ διαφορετικό. Πιο πολύ σαν μην τρίγκαρε να είμαι στην παραγωγή. Η τηλεόραση θα σε ενδιαφέρει σαν ένα άλλο είδος? Δεν το είχα αυτό σκοπό, αλλά όταν σου ανοίγονται κάποιοι δρόμοι και σου κάνουν κάποιες προτάσεις, είναι λογικό να κοιτάξεις τι συμφέρει εσένα. Και αν κάποιος που θα μου κάνει πρόταση θεωρεί ότι είμαι καλή για κάτι τέτοιο, μπορώ να το δοκιμάσω. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι ο σκοπός μου αυτό το πράγμα. Ναι. Σε προσέγγισαν άτομα βγαίνοντας από το παιχνίδι που είχες, ρε παιδί μου, καιρό να τα δεις, κάποιους δίθεν φίλους που τώρα με την ανοιμότητα αυτή που πήρες και να έρθα στη ζωή σου, στο δρόμο σου? Όχι μόνο σε μένα, και στις αδερφές μου και στους φίλους μου, στους πιο κοντινούς μου φίλους ξαφνικά υπήρξε μια αγάπη, μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Πώς αντιδράσει κάτι τέτοιο? Εγώ τους ανθρώπους που είχα κοντά μου πριν το παιχνίδι, τους ίδιους ανθρώπους θα κρατήσω και μετά το παιχνίδι. Δεν έχει αλλάξει κάτι για μένα και για τη ζωή μου, μόνο επαγγελματικά αλλάζουν πράγματα και θα κρατήσω κοντά μου αυτούς που με στηρίξαν και μου σταθήκανε, που μου στέκονται μια ζωή. Δεν έχει να αλλάξει κάτι. Μπορεί να έκανα μια-δυο γνωριμίες. Δηλαδή, ας πούμε, η Αφροδίτη είναι μια κοπέλα με την οποία τα βρίσκα στο παιχνίδι, κάναμε παρέα και το ίδιο κάνουμε και απ' έξω. Δηλαδή, μιλάμε κάθε μέρα, κάνουμε κάθε εβδομάδα το live μας, κάνουμε χαβαλέ, μιλάμε με τους followers μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις επαφή. Βλέπω, ναι, ναι. Βλέπω. Κάνουμε χαβαλέ. Η Αφροδίτη είναι ένας άνθρωπος που αυτοσαρκάζεται κιόλας, δεν είναι κομπλεξικιά. Δηλαδή, δεν προσέχει τι θα πει μόνο και μόνο για να αρέσει. Να αρέσει είναι ο εαυτός της. Το ίδιο και με τη Σοφία και με τον Δημήτρη που έχουμε επαφή. Βέβαια, το ότι δεν κάνουμε live με τη Σοφία ακόμα ή τον Δημήτρη δεν έχει καμία σχέση με το αν έχουμε σχέσεις μεταξύ μας. Καμία σχέση. Μιλάμε στο τηλέφωνο καθημερινά, με μηνύματα καθημερινά. Με έχει φιλοξενήσει ο Δημήτρης σπίτι του, οπότε είμαστε κομπλέ. Είμαστε μια καλή τετράδα. Χριστίνα, γιόρτασες κιόλας, χρόνια σου πολλά, κορίτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά, να είστε καλά, επίσης. Καλές γιορτές σε όλους, καλά Χριστούγεννα. Να φορτσάρεις. Ποιο ήταν το μέρος που σε ηρεμούσε περισσότερο μέσα στο σπίτι, μας ρωτάει? Εγώ ήρεμη ήμουνα σε όλα τα μέρη του σπιτιού. Δεν είχα κανέναν ιδιαίτερο εκνευρισμό, γιατί αν έχεις παρατηρητικότητα και βλέπεις κάποιες κινήσεις μέσα στο σπίτι, καταλαβαίνεις πώς πάει το έργο. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς, να προβληματίζεσαι. Αράζεις, λες μία μέρα ακόμα, όταν θα έρθει η ώρα μου θα φύγω. Και τελείως υπόθεση. Ούτως ή άλλως, παιδιά, ένας θα κέρδιζε. Τι πιθανότητες είχαμε. Μπράβο, 21 μπράβο. Άτομα περάσαμε από εκεί πέρα, ένας θα κέρδιζε. Αυτός που θα έπαιζε πιο σωστά το παιχνίδι. Ήταν ανάλογα με το... Τι θα κάνει κλικ στο κοινό, πώς θα το παρουσιάσει η παραγωγή και το είδαμε το αποτέλεσμα. Ήταν πασιφανές, νομίζω, από τις πρώτες εβδομάδες. Το έχεις καταλάβει? Θα είναι στον τελικό. Καλέ, ναι, όλοι το είχαμε καταλάβει. Κάποιοι παίκτες είπαν ότι είναι. Όλοι το είχαμε καταλάβει. Έχει σχέση. Δεν θέλει πολύ μυαλό αυτό να το καταλάβεις. Βλέπεις ποιον το φωνάζουν πιο συχνά για να κάνει δωμάτιο επικοινωνίας. Ποιον το φωνάζουν πιο συχνά για. Αφού το καταλάβατε, ρε παιδί μου, εσείς προσπαθήσατε να το αλλάξετε όλο αυτό? Γιατί να αλλάξουμε? Ο καθένας έκανε το κομμάτι του.
Εγώ είδα ότι τελικά αυτό το παιχνίδι δεν ήταν για μένα, οπότε Ναι. κοιμόμουν, ξυπνούσα, έτρωγα, Κατάλαβα. έκανα χαβαλέ και όταν θα ερχόταν η ώρα μου, θα έφευγα. Δεν Κατάλαβα. είχαμε να αλλάξουμε κάτι. Ο καθένας είναι ανάλογα τι θέλει να θυσιάσει για να προχωρήσει. Κατάλαβες. Οι παίκτες που δεν είχαν και τόση παιδί μου συμμετοχή, όπως ήταν ο Ζακ στην αρχή, ο Τζέι που δεν πρόλαβε το παιδί, καλά ο Νίκος μετά που μπήκε σαν ο συνθήκη. Τζέι δυστυχώς ήταν άτυχος. Ήταν άτυχος με την κίνηση της Σοφίας που έγινε, που η Σοφία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μπορεί να το έχει μετανιώσει κιόλας. Αλλά ο Τζέι είναι ένα παιδί με το οποίο έχουμε παρεδώσει, έχουμε επικοινωνία. Βγαίνει και στα live μου, μιλάμε και συχνά. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Τι χρειάζεται γενικά, έχοντας ζήσει αυτή την εμπειρία εσύ, ναι, ένας παίκτης ενός reality σαν το Big Brother, για να φαίνεται, για να τον δείχνει και η τηλεόραση και να υπάρχει και μια από τον κόσμο, ξέρεις, μια υποστήριξη. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία του νικητή του Big Brother και να ακολουθήσετε τα ίδια βήματα. Αυτό λες, ε. Αυτό πιστεύω. Αυτό πιστεύω. Είναι, είναι εύκολο. Αυτό ήταν πρέπει αληθινό. Να κάνω ένα βιντεάκι πώς να 10 βήματα πώς να κερδίσετε ένα reality. Ήταν αληθινό αυτό τελικά. Δεν ξέρω, θα το δείξει η πορεία, γιατί μπορεί μέσα σε ένα παιχνίδι να βγεις πρώτος ή να βγεις τελευταίος και όταν συνεχίσεις τη ζωή σου έξω, ο τελευταίος να έχει μεγαλύτερη εξέλιξη από τον πρώτο. Ο πρώτος μπορεί να χαθεί, ας πούμε. Γίνονται και αυτά τα πράγματα. Οπότε, ο καθένας παίρνει το κομμάτι αναγνωρισιμότητας που του δόθηκε. Έτσι. Και το δουλεύει, γιατί η ζωή μας είναι μετά α, το παιχνίδι. Α, το παιχνίδι κράτησε 3,5 μήνες. Έτσι, αυτά είναι. Λοιπόν, παιδιά, με Σοφία και Δημήτρη θα γίνει και live, υπομονή να έχετε. Τώρα και live χρονιά, θα γίνει έτσι. Και πολλά πράγματα θα κάνουμε, ναι, ναι. Να αφήσουμε λίγο τις γιορτές να περάσουν, ναι, να καθίσουμε με τις οικογένειές μας, να τα να πούμε λίγο όλοι. Ναι, ναι, να δούμε ναι, τι ναι, θα ναι, γίνει ναι. Το 2021. Ναι. Καλά είμαστε, Αλέξανδρε, δόξα τω Θεώ, ελπίζουμε και εσύ να είσαι καλά. Ξέρεις τι, έχω πολλά μηνύματα από κάτω, τα οποία και είναι κολακευτικά για σένα και μιλάνε για την εξωτερική σου εμφάνιση, αλλά και σχολιάζουν πάρα πολύ το πόσο μυαλωμένο κορίτσι είσαι και το πόσο άποψη έχεις. Γιατί αυτά δεν είναι λες τα και τα δύο. Πινελίκια κάτω, γιατί έχουμε και πολλούς ηλίθιους. Το Συγγνώμη ξέρω, για την το έκφραση, ξέρω, αλλά ναι. Και οι ηλίθιοι είναι άνθρωποι του Θεούλη. Όπως έτσι ακριβώς. Μπράβο. Χαίρο, το βλέπεις καλά, το βλέπεις σωστά, Χριστίνα Ορφανίδου. Τι να κάνουμε. Τι έκανε. Να σε ρωτήσω, τι σε κερδίζει έναν άνθρωπο ώστε να είναι επειδή μου δίπλα σου. Δεν μ' ξέρω, αρέσει η ειλικρίνεια. Είσαι μόνη. Όχι, όχι, δεν είμαι μόνη. Α. Ειλικρίνεια, όταν θέλει κάτι να το πει, να το λέει απευθείας, να μην το φέρνει γύρω-γύρω. Συνήθως αυτό το κάνουν οι γυναίκες το γύρω-γύρω. Θέλουν να πούνε κάτι direct και το πάνε γύρω-γύρω, ξέρεις, μέσα λαμίας. Θέλω να υπάρχει ειλικρίνεια, να υπάρχει κατανόηση. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις και λίγο κοινά ενδιαφέροντα για να μπορεί κάποιος, όταν κάποιος θέλει να μπει στη ζωή σου, να ταιριάζεις και λίγο τα ωράρια σας, οι δουλειές σας, να έχεις να συζητήσεις κάτι με τον άλλον. Εκτός και αν είναι κάτι, ξέρεις, τόσο κεραυνοβόλο και σου ήρθε εδώ και είναι όλος τελείως αντίθετος με σένα και ασχολείται με τελείως άλλα πράγματα και απλά υπάρχει, ξέρεις. Άρα, εσύ πόσο καιρό έχεις σχέση πριν μπεις στο Big Brother με τον... Δεν είχα. Άρα όπως τώρα είχα είχε. Πει... Ναι, ναι. Όπως είχα πει, είχα ναι. Μία... Είναι καινούριο δηλαδή. Ήταν μια γνωριμία που ξεκίνησε λίγο πριν μπω στο παιχνίδι και είχε μείνει στη γνωριμία. Τι ωραία. Ναι, και μετά το παιχνίδι τα βρήκαμε κανονικά. Είμαστε κομπλέ. Είμαστε κομπλέ, μένουμε και μαζί. Μπράβο, μπράβο. Και μου μαγειρεύει και κάθε μέρα και αυτή μου φτιάχνει και σούσι. Θεσσαλονικιός. Ναι, Θεσσαλονικιός είναι. Θεσσαλονικιός. Τέλεια. Και πώς το είδες αυτό τη συμμετοχή σου στο παιχνίδι? Όταν είσαι ξεκάθαρος με τον άλλο και του λες, αδερφούλη, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Θέλεις. Αν θέλεις, καλώς. Αν δεν θέλεις, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Επειδή σε είδαμε να λυγίζεις και με το sex tape που βγήκε στην επιφάνεια, ναι. Αυτό τον πείραξε αυτό? Όχι, καθόλου, το ήξερε. Okay. Φυσικά και το ήξερε. Μα δεν είναι κάτι το οποίο πληρώθηκα για να το κάνω. Δεν είναι το επάγγελμά μου. Είναι ένα βίντεο το οποίο το έβγαλε πρώην σύντροφός μου, με τον οποίο ήμασταν 3 χρόνια μαζί, συζούσαμε και πηγαίναμε για γάμο. Ξέρεις το revenge porn πώς είναι. Οι περισσότεροι άντρες το έχουν δει διαφορετικά το θέμα, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το έχει αναλάβει, το έχουν αναλάβει τα δικαστήρια και από εκεί και πέρα, ό,τι λέει ο κόσμος, ξέρεις τι πρέπει να γίνει. Τα μπαίνει από εδώ και βγαίνει από εδώ.
Σίγουρα, σίγουρα. Καλά, όταν Το είσαι καλά ξέρεις, με τον εαυτό το σου, ξέρεις πολύ δεν καλά κι έχεις εσύ. να ακούσεις κανένας τη γνώμη. Αισθητικά θα πειράζεις κάτι? Αισθητικά, φυσικά και θα πείραζα, γιατί να μην την πειράξω. Έχεις κάνει κάτι πάνω σου? Προς το παρόν δεν έχω κάνει κάτι, αλλά θέλω να ξεκινάω σιγά σιγά. Ναι, ναι. Ούτε και το στήθος είναι δικό σου. Από 12 χρονών το κουβαλάω. Και πίστεψέ με, άμα δεν μου το έδινε ο Θεός, θα το έκανα λίγο μικρότερο για να μην αυτό έχω το τόσο. κουβάλιμα από 12 χρονών. Ναι, θα το έκανα λίγο μικρότερο, αλλά δεν είχα τη δυνατότητα. Αυτό τα κανόνισε. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Όσες γυναίκες θέλουν να κάνουν κάποια αισθητική επέμβαση πάνω τους, η οποία θα τους βοηθήσει στην ψυχολογία και θα τους κάνει να νιώσουν καλύτερα, εννοείται να την κάνουν. Είτε είναι με ένα μεγαλύτερο στήθος, είτε να είναι να φτιάξουν τα χείλη τους, είτε να κάνουν μπότοξ. Και εγώ τώρα σιγά σιγά θα αρχίσω να κάνω, γιατί 36 χρονών είμαι. Μην με βλέπεις έτσι. Απλά έχω καλά γονίδια από τη μανούλα μου. Να είναι καλά η μανούλα μου. Οι γονείς σου τι σου είπαν όταν άκουσαν θα μπει στο Big? Οι γονείς μου ποτέ δεν μου λέγανε τι να κάνω. Γενικώς με έχουν πολύ εμπιστοσύνη. Από μικρό κοριτσάκι και στο σχολείο ήμουν πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Όταν με στέλνανε ξένες γλώσσες, κατευθείαν έπαιρνα τα πτυχία, ήμουν σημειοφόρος. Δεν έχω δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Οπότε θεωρούν ότι για να πάρω μια απόφαση σημαίνει ότι υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου κάποιος λόγος για τον οποίο το κάνω. Για το συγκεκριμένο δεν υπήρχε κανένας λόγος. Σας είπα, το είδα στον ύπνο μου. Δεν ξέρω αν μου βγήκε σε καλό ή σε κακό, αλλά προς το παρόν μόνο σε καλό μου έχει βγει. Σου έχουν βγει και άλλα όνειρα? Πολλά. Όπως και την εβδομάδα που βγήκα υποψήφια, ήξερα ότι θα βγω άρα υποψήφια. Άρα πιάνουν για σένα τα όνειρα. Ήξερα, ναι. Έχω αρκετά ανεπτυγμένη την έκτη αίσθηση σε πολλά πράγματα. Έχω δει παλιότερα στον ύπνο μου ότι ληστεύουν τον θείο μου και όντως το ληστέψανε. Δεν έχεις έχω δει ασχοληθεί, παιδί μου, αυτό να πεις να το ψάξεις λίγο παραπάνω? Όχι. Αυτά δεν είναι πράγματα του Θεού. Πιστεύεις στον Θεό? Πιστεύω, ναι. Πιστεύω. Δεν ξέρω τώρα, εμείς στην Ελλάδα, η δικιά μας η γενιά, έχουμε μεγαλώσει έτσι. Γεννηθήκαμε έτσι, βαφτιστήκαμε, μεγαλώσαμε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που πηγαίνουμε στην εκκλησία, που τηρούμε τα έθιμα. Και όταν κάθεσαι και συζητάς με μεγαλύτερους ανθρώπους και σου λένε για διάφορα περιστατικά που τους έχουν συμβεί στη ζωή τους και πώς η πίστη τους στο Θεό τους έχει βοηθήσει, εννοείται, είναι λογικό να πιστεύεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ξέρεις τι με έκανε εντύπωση? Καλά, ξέρεις και εσύ τον κόσμο πώς λειτουργεί και πώς σκέφτεται. Αλλά όταν ακούς τον άλλον να μιλάει και δεν αλλάζει την άποψή σου, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο τραγικό από αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπω τώρα, διαβάζω κάποια σχόλια από κάτω. Δεν έχω πρόβλημα. Καλά, ίσως να λένε καλή. Όχι, απλά ξέρεις τι. Οι πιο φανατικοί είναι όταν, οι haters. Όταν μιλάς, μ' αρέσει πολύ, ρε παιδί μου, γι' αυτό μου αρέσουν εμένα τα live. Γιατί βλέπεις τι πλευρά ο άλλος σου βγάζει και αυτή που θέλω και εγώ να βγάλω με τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Οπότε. Η συζήτηση που κάναμε τώρα, τόσο ανοιχτή και τόσο ας πούμε, ουσιαστική για πολλά πράγματα, βλέπεις κάποιοι δεν αλλάζουν. Κάποιοι είναι κολλημένοι σε αυτή την άποψη την αρχική που έχουν. Εγώ είπα, ας πούμε, ότι υπάρχουν και κάποιοι ηλίθιοι και από κάτω σχολιάζει άλλος. Ναι, μας είπε όλους ηλίθιους. Είδες τι γίνεται. Αυτή είναι η νοοτροπία, ρε παιδί μου, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Αυτό είναι το κακό, ότι κάποιοι είναι τόσο με το μυαλό τους, τόσο έχουν τόσο στερεότυπα μέσα, τα οποία δεν προσπαθούν ούτε να τα αλλάξουν, εγώ, τις ούτε να βγουν από αυτό. Τις λέξεις που χρησιμοποιώ είναι πολύ προσεγμένες. Όταν όλος θα πάει να μου την πει, θα του πω εγώ είπα αυτό και αυτό και αυτό. Δεν φταίω εγώ που κατάλαβες εσύ κάτι άλλο. Οπότε δεν μπορείς να κάθε να μαλώνεις με κάποιους ανθρώπους επειδή δεν θέλουν να σε καταλάβουν. Όταν κάποιος είναι προκατηλημένος αρνητικά απέναντί σου, τη μεγαλύτερη αλήθεια να του πεις, το σωστότερο πράγμα να του πεις, θα βρει κάτι να σου πει δικό του. Αλλά δεν πειράζει, είπα. Δεν είμαστε πατάτες τηγανητές. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Δεν γίνεται. Δυστυχώς. Ναι. Λοιπόν, Χριστίνα μου, επειδή ξέρω ότι έχεις και δουλειές, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Για αυτή σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε. Να έχετε καλές γιορτές. Έτσι. Όσο μπορούμε να είμαστε κοντά στις οικογένειές μας, για αυτούς που έχουν πρόσβαση στην οικογένειά τους, γιατί εγώ είμαι στο διαμέρισμα μόνιμο αυτή τη στιγμή, είμαι σε καραντίνα, ξέρεις, έχω και άσθημα, σας το είπα και νωρίτερα, οπότε είμαι πολύ πιο επιρρεπής. Πρέπει να φυλάσεις και τώρα που είναι και χειμώνας, ακόμα περισσότερο. Ναι, πρέπει να φυλαζόμαστε. Βασικά, να μαζευτούμε λίγο σπίτι μας, να μειωθούν τα κρούσματα για να μπορέσουμε το καλοκαίρι να πάμε διακοπές, ρε παιδιά. Φτάνει αυτό το πράγμα. Έχουν κλείσει τα μαγαζιά, δεν μπορούμε να πάμε να πιούμε ένα ποτό. Δεν γιορτάσαμε τελικό, δεν κάναμε τίποτα. Τίποτα. Εγώ από την καραντίνα του Μαρτίου έκανα καραντίνα το καλοκαίρι για να μην κολλήσω τίποτα, για να μπορέσω να μπω στο παιχνίδι. Μπήκα στον εγκλεισμό του Big Brother και με το που βγαίνω έχουμε πάλι καραντίνα.
Δηλαδή από το Μάρτιο είμαι κλεισμένη. Δεν υπάρχει αυτό το Τι πράγμα. είναι Δεν το έχω πάρει πρώτο ένα πράγμα όσα. που θα κάνεις όταν, δόξα τω Θεώ, αν όλα πάνε καλά, ανοίξουν και τα μαγαζιά και γενικότερα όλη αυτή η Ταξίδι, κατάσταση. ταξίδι, βαλίτσα, όπου Ταξίδια. να είναι, αεροδρόμιο. Τι πτήση έχει, παιδιά, επόμενη. Βγάλε μου ένα εστίαρο να φύγω. Ναι. Με Θέλει βόλτα. το αγόρι σου ή μόνη. Με το αγόρι, τι μόνη μου θα Με πάω. το Μόνη αγόρι. μου θα πάω. Λοιπόν, Λοιπόν. χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Και εγώ εύχομαι Σας να εύχομαι, γίνει το ναι. όνειρό σου κάτω στην Αθήνα, να τα πας όλα καλά, να σκίσεις και να Όλα προχωράς. κλεισμένα είναι, όλα δρομολογημένα είναι. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Σούπερ, σούπερ. Αυτά είναι. Φιλάκια πολλά, σε ευχαριστώ Πολλά πάρα φιλάκια, πολύ. Χριστίνα μου. Θα τα Φιλάκια. ξαναπούμε. Γεια Καλή σας, γεια σας. πρωτοχρονιά. Γεια. Φιλάκια πολλά, bye. Γεια, 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 γεια. Φτάνει, παιδιά, κάτω με τα μηνύματα. Εντάξει, έλεος. Λοιπόν, αυτό ήταν και το τελευταίο μας live για το 2020. Θα ανέβει στο προσωπικό μου προφίλ εδώ στο Instagram και στο προσωπικό μου κανάλι στο YouTube, που ελπίζω να έχετε κάνει ήδη subscribe εκεί πέρα για να βλέπετε όλα τα Insta live που ανεβάζουμε από εδώ. Να έχετε όμορφη πρωτοχρονιά, να περάσετε όμορφα, να μπει καλά αυτός ο χρόνος, το 2021, και τα ξαναλέμε με μια τρίτη σεζόν, αρχές και Γενάρη, με ωραία, δυνατά ονόματα. Πολλά πολλά φιλάκια από μένα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ τη Δευτέρα και να χαρείτε αυτές τις γιορτινές μέρες, έτσι, και να προσέχουμε φυσικά όλοι. Πολλά φιλάκια.